Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είδαμε και το βίντεο με τα όσα έγιναν στη Λάρδο. Ένα μέρος τουλάχιστον, γιατί δεν μπορούμε να το δείξουμε κιόλα. Και καλωσορίζουμε στην παρέα μας τον κύριο Χρυσόστομο Ψέλα, τον πρόεδρο της Επιτροπής Πρωταθλημάτων της Ένωσης και όχι μόνο, ο οποίος θα αναλάβει το δύσκολο τρόπο την έργο να μας πει και την πλευρά του αθλητικού νόμου της Ένωσης για το όλο συμβάν και τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λίγο πιο δυνατά, θες. Λίγο πιο δυνατά. Ένα συμβάν καταδικαστέο. Καταδικαστέα η βία από όπου και προέρχεται. Δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά σε όλα τα γήπεδα, όχι μόνο στα δωδεκανησιακά γήπεδα. Έτσι, και πιστεύω ότι είναι μακριά από τα δικά μας πρωταθλήματα. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν και θα είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Τι να πούμε. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι παραπάνω από ένας τραυματισμός. Με αυτό που είδαμε, τι μπορούσε να έχει συμβεί. Κακιά στιγμή, τι να σας πω τώρα. Όπως θέλει ο καθένας να το πει, ήταν καταδικαστέο. Και δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Μπαίνω στη θέση των παραγόντων και από τη μία ομάδα και από την άλλη. Από την πλευρά του Ποσειδώνα, μία δίκηση που φέρε τους ποδοσφαιριστές και έπρεπε να γυρίσει πίσω, πρώτα απ' όλα είναι η ασφάλεια όταν πηγαίνεις μία αποστολή και είδατε τι έγινε. Ευτυχώς είπαμε ότι από αυτά που μπορούσαν να συμβούν όπως το είδαμε, ήταν το λιγότερο... Το καλύτερο για το παιδί, ευτυχώς, δηλαδή είναι καλά όσο μπορεί να είναι καλά με αυτό που μπορούσε να έχει πάθει. Και από την πλευρά του Ηρακλή Λάρδου, οι παράγοντες να ασχολούνται με άλλα θέματα από αυτά που πρέπει να ασχολούνται για την ομάδα του. Τώρα όσο αφορά η Ένωση. Περιμέναμε, έχουν πάρει τον δρόμο τους. Ήδη την Πέμπτη πάμε στα τι ισχύει, έτσι, για να... στο αθλητικό νόμο. Χρήστο, επειδή δεν το αναφέραμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, να πούμε ότι έχει κατατεθεί μήνυση στον αθλητή, ο οποίος, όπως είπα νωρίτερα, έχει περάσει αυτόφορο, έχει ενημερωθεί ιατροδικαστής και έχουν προχωρήσει όλες οι διαδικασίες, έτσι, για να φέρουμε και τα γεγονότα. Ναι, υπάρχουν και άλλες εξελίξεις, ξέρετε ό,τι έχετε πει. Εμείς, σαν Ένωση, σήμερα έχει κληθεί σε απολογία ο ποδοσφαιριστής που έκανε το συμβάν και το σωματείο πάντα σαν συνυπεύθυνο για ό,τι γίνεται από ποδοσφαιριστές του ή παράγοντες του, όπως είναι τώρα ο ποδοσφαιριστής, για την Πέμπτη, βάσει των άρθρων που έχουν παραβιαστεί για τη βία. Από εκεί πέρα έχει παρέμβει η ΔΕΑΒ, η Επιτροπή Διαρκής Βίας, κατά της βίας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Από ό,τι ξέρω, έχει καλέσει τα σωματεία και τον ποδοσφαιριστή που έκανε το συμβάν για τη Δευτέρα σε ακρόαση. Αναμένεται με την έρθουσα και η παρέμβαση του αθλητικού εισαγγελέα της ΕΠΟ. Αυτό γίνεται στην πορεία. Αυτά είναι από την πλευρά του αθλητικού νόμου, που πιστεύω τώρα σε αυτή την περίπτωση είναι οι συνέπειες το λιγότερο από αυτά που θα έχει ποινικά από εδώ και πέρα που θα ακολουθήσουν. Αυτά που ακολουθούν σύντομα ή και μετέπειτα. Mm-hmm. Αυτά είναι ο δρόμος που έχουν πάρει τα γεγονότα, έτσι. Ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, παιδιά. Ναι, στο ποινικό κομμάτι... Από εκεί και πέρα, αυτό... Όχι, πες Νίκο, Όχι, εγώ θέλω να πω, το ποινικό κομμάτι είναι λίγο έξω από τα νερά μας. Φαντάζομαι ότι και εμείς δεν γνωρίζουμε τόσο καλά. Ναι, αυτό. Καταλαβαίνουμε τέτοια πράγματα. Τον αθλητικό νόμο θέλω να μας εξηγήσει, γιατί η αλήθεια γίνει και πιο σκληρός πλέον μετά μετά το Γενάρη και τα μέτρα που έχουν πάρθει κτλ. Αυτό πάει στο ποινικό κομμάτι, έτσι. Ναι. Στο ποινικό τώρα πώς θα εκδικαστεί, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία, επειδή είναι σε εξέλιξη, τι θα γίνει στο ποινικό, είτε αν συμπίπτει με τον αθλητικό νόμο ή οτιδήποτε. Αυτές οι συνέπειες θα είναι στο ποινικό κομμάτι. Το κομμάτι του αθλητικού, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Το κομμάτι του αθλητικού είναι κάτι το οποίο είναι στη δικαιοδοσία μόνο της Πειθαρχικής Επιτροπής, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Ό,
Όχι, έχει ξεφύγει. Η Πειθαρχική Επιτροπή έχει καλέσει και θα έχει μια ποινή. Από εκεί πέρα θα έχει άλλες ποινές η Επιτροπή Διαχείρισης Αντιμετώπισης Βίας, η ΔΕΑΒ. Ναι. Όταν έχουν κλειστεί τα σωματεία θα βγάλει κάποια ποινή. Που θα είναι και βάση του αθλητικού νόμου αυτό. Ναι, ό,τι ναι. Το βλέπει ο αθλητικός νόμος. Όταν παρεύει ο αθλητικός εισαγγελέας, θα την παραπέμψει τις αρμόδιες επιτροπές της ΕΠΟ. Ή στην Επιτροπή Διοντολογίας, ή στην Επιτροπή ή στην Πειθαρχική και στην ΕΠΟ μετέπειτα. Αυτή τη στιγμή είναι η Πειθαρχική που έχει παρέμβει και θα εκδικαστεί την Πέμπτη, γιατί έχουν κλειστεί. Η ΔΕΑΒ που έχει στείλει κλήσεις στον Ηρακλή Λάρδου, στον Ποδοσφαιριστή και στον Ποσειδόν Καρπάθου για ακρόαση τη Δευτέρα και έχει ζητήσει και τον φάκελο από την Ένωση και προχωράμε στα υπόλοιπα. Χρήστο, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και με βάση και τον αθλητικό νόμο που είναι διαφορετικός πια εδώ και λίγους μήνες, δεν νομίζω να έχει γίνει κάτι τέτοιο παρόμοιο, δηλαδή να υπάρχει προηγούμενο. Ναι, ειδικά στα τοπικό που ξέρουμε εμείς αυτή τη στιγμή, αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι πρώτη φορά, δεν είναι. Και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι. Ναι, ναι, σωστό. Και πάλι, εγώ θέλω να σταθώ λίγο, παιδιά, σε αυτό που έγινε στο περιστατικό. Αυτό που με προβλημάτισε μετά είναι ότι πολλοί δεν αντιληφθήκαν το τι έγινε. Ναι. Και υπήρχε ένας κίνδυνος για τη σωματική ακυρότητα του ποδοσφαιριστή. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έπρεπε να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης και να είναι πιο, πώς να σου πω, μέχρι και να μην μετακινηθεί ο ποδοσφαιριστής με όλο αυτό που έγινε, μην τυχόν και υπήρχαν άλλες συνέπειες. Αυτά είναι, πρέπει να το δούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι που ήταν στο παιχνίδι, ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί σε αυτό που αντιμετωπίζουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Μα ξέρετε, θεωρητικά με το που έγινε αυτό, δηλαδή ήταν τόσο τρομακτικό που θεωρούσε ότι θα σταματήσουν όλα εκείνη τη στιγμή και θα ασχοληθούν μόνο με αυτό. Δηλαδή ότι δεν θα υπάρχουν τώρα φασαρίες και αλληλοσπροξήματα κτλ. Κτλ. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, ναι, κράτησε ακόμη για λίγο αυτή η φασαρία για ένα φάουλ. Για ένα φάουλ, δηλαδή. Κάποιοι πολλοί δεν αντιληφθήκανε το τι είχε γίνει. Ναι, και ναι. Δεν το αντιληφθήκανε, αλλά έπρεπε κάποιοι αυτοί που αντιληφθήκανε να είναι πιο υπεύθυνοι και απευθείας να σταματήσουν για τη σωματική ακυρότητα του ποδοσφαιριστή. Να προστατέψουν τη σωματική ακυρότητα του ποδοσφαιριστή. Ναι. Θέλω να ανατρέψω λίγο σε ένα περιστατικό πολλά χρόνια πριν. Σε ένα τραυματισμό ποδοσφαιριστή της Ρόδου, του Γιώργου του Καρίκη, που ήταν κάτι παρόμοιο σε χτύπημα όπως ήταν και ο γιατρός του αγώνα ήταν αυτός που το έσωσε από τη ζωή, γιατί ήμουν παρόν όταν μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για χειρουργική επέμβαση και του είπαν οι γιατροί στην τρίχα σώθηκες, στην τρίχα σώθηκες να μην μείνεις παράλυτος, γιατί ο αφιένας, όλα αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Από τη στιγμή που γίνανε σωστά, θα γίνεις καλά και θα περπατήσεις. Φανταστείτε αυτοί που δεν αντιληφθήκανε αυτό που έγινε και πιέσαν τον ποδοσφαιριστή, ό,τι έγινε μετά, να είχε κάποια συνέπεια για τη μετέπειτα υγεία του ποδοσφαιριστή. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά, αλλά πρέπει από εδώ και πέρα να είμαστε προσεκτικοί όσοι έχουμε ρόλους. Οποιοδήποτε ρόλο στον αγωνιστικό χώρο, να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι. Και αυτό θα το, και σαν Ένωση, θα το προχωρήσουμε εκτός από αυτά που έχουν γίνει, θα τρέξουν στην πορεία. Οπότε να περιμένουμε και από την Ένωση κάποια διαφορετικά μέτρα και αντιμετώπιση πλέον, έτσι. Εγώ αυτό κρατάω από αυτό το περιστατικό που έγινε και ότι ευτυχώς η υγεία του ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή δεν διατρέχει οποιοδήποτε εκεί. Ναι, το ρωτάνε κιόλας. Είναι το πιο σημαντικό από όλα. Εντάξει, ναι. Το προφανώς ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Δεν είμαι για το, από την ενημέρωση που έχω και εγώ, έτσι, δεν είμαι... Ναι. Προφανώς ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω και δεν μπορούμε να τρέξουμε τώρα το περιστατικό ή να το διορθώσουμε, οπότε θα πρέπει αυτό όλο να μας κάνει καλύτερους και στο μέλλον να δούμε και αυτό που είπες που είναι πολύ σημαντικό, ότι σε ανάλογα περιστατικά μπορεί να μην ξαζηθούν ποτέ, αυτό ευχόμαστε όλοι, αλλά να είμαστε και πιο έγκαιρα προετοιμασμένοι για αυτό το πράγμα, γιατί δεν ήθελε και πολύ να γίνει πιο μεγάλη ζημιά. Ακριβώς. Υπάρχει, επειδή ανέφερες όλα αυτά με το νόμο και τα λοιπά,
Υπάρχουν ενδεχόμενες κυρώσεις για το σωματείο όσον αφορά, επειδή ρωτάνε πολύ, όσον αφορά το παιχνίδι. Από τη στιγμή πάμε στο καθαρά αγωνιστικό που αφορά την πειθαρχική επιτροπή της Ένωσης και τον ΚΑΠ, το παιχνίδι έχει λήξει. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα, η ΔΕΑΒ, τη στιγμή που φεύγει καθαρά από τον ΚΑΠ, δεν ξέρουμε τι ποινές μπορεί να επιβάλλει η ΔΕΑΒ. Είδατε στα παιχνίδια της Super League, για ένα καπνογόνο, για μία αυτή κλείνουν τα γήπεδα. Θα πάνε βάσει του αθλητικού νόμου, εκεί δεν μπορώ να σας πω τι μπορεί να επιβάλλει, τι ποινή μπορεί να επιβάλλει. Άρα υπάρχει το ενδεχόμενο. Όχι για το μάτς. Όχι για το μάτς. Θα λέω ότι αυτή τη στιγμή το πειθαρχικό κομμάτι όσον αφορά το ΚΑΠ, εμείς δεν μπορούμε να πούμε για τον αγώνα κάτι. Ναι. Έληξε ο αγώνας, έγινε ό,τι καλός, κακός έχει λήξει ο αγώνας. Έχει γίνει. Από εκεί και πέρα, η ΔΕΑΒ ή οποιαδήποτε επιτροπές, ο αθλητικός εισαγγελέας, αν πάει στην Επιτροπή Διοντολογίας ή όπου το στείλει ο αθλητικός εισαγγελέας, είναι άλλες επιτροπές που μπορεί να αποφασίσουν βάσει του αθλητικού νόμου ή οτιδήποτε. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω μας κάλυψες απόλυτα. Μια τελευταία ερώτηση που δεν αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό. Με ρωτάνε εδώ για κάποια ένσταση της ασπίδας από Λακιάς, αν έχεις άποψη. Έχω ενημερωθεί. Έχει δικαίωμα μέχρι. Και έχει και μία απάντηση. Μία ερώτηση, συγγνώμη. Πριν απαντήσεις, Χρήστο, να προλάβω, γιατί είναι για αυτό που συζητάμε. Ο Μιχάλης ο Μαχλής ρωτάει, μήπως ο διαιτητής κακώς συνέχισε το μάτς. Αυτό δεν είναι. Δεν μπορώ να πω εγώ κάτι σε αυτό. Υπάρχουν αρμόδια όργανα. Μιλάω σαν ένωση, αυτά θα κριθούν εκεί που πρέπει να κριθούν. Ναι. Εγώ μιλάω για τη σωματική ακεραιότητα του ποδοσφαιριστή. Έπρεπε να είμαστε πιο υπεύθυνοι για τα υπόλοιπα. Τώρα, τι λάθη γίνανε ή οτιδήποτε, αυτά θα κριθούν από τις αρμόδιες επιτροπές και πειθαρχική επιτροπή. Οκ. Χρήστο, για πες μας τώρα για την απολογία. Γιατί με ρωτάνε τώρα την άποψή σου και τα λοιπά, αν υπάρχει κάποια ένσταση, μιας που είσαι εδώ να μας τα απαντήσει κι αυτό. Έχει δικαίωμα 48 ώρες από την επόμενη εργάσιμη ημέρα οποιαδήποτε ομάδα να καταθέσει ένσταση. Οπότε μέχρι τις 5 η ώρα που έκλεισε η Ένωση δεν είχε κατατεθεί κάτι. Οπότε μέχρι αύριο την ώρα έναρξη του παιχνιδιού που ήταν στις 3 η ώρα ή 4 θυμάμαι, έχει δικαίωμα οποιαδήποτε ομάδα να καταθέσει ένσταση. Να ρωτήσω κάτι, επειδή δεν έχω κάτι. Ναι, επειδή δεν έχει και σαφνιστεί σωστά το θέμα, αν όντως ισχύει ότι έχουν γίνει 4 σταματήματα, χάνει το παιχνίδι στα χαρτιά, τι άλλοι λένε όχι. Δεν έχουμε καταλάβει κι εμείς. Υπάρχει την πρώτη χρονιά που ίσχυσε το μέτρο, σε παιχνίδι γάμα εθνικής, είχε τιμωρηθεί μόνο διαιτής. Από την επόμενη χρονιά που ήταν πριν 2 χρόνια το παιχνίδι Νικαγόρας Καλυμνιακός, τιμωρήθηκε και η ομάδα από την ΕΠΟ. Από την Πειθαρχική Επιτροπή και από την ΕΠΟ, ότι έχει υπευθύνη και η ομάδα και το διαιτητικό του. Αυτό το μάλιστα, μάλιστα το είχε προχωρήσει και ο Χρήστος, να θυμάσαι, ο Νικαγόρας, για να το κερδίσει. Είχε κάνει ένσταση, το είχε προχωρήσει το θέμα. Είχε βάλει δικηγόρο κτλ. Ναι, ναι. Αλλά απορρίφθηκε παρόλα αυτά η ένσταση του Νικαγόρα. Δηλαδή το ίσχυσε αυτό. Ίσχυσε αυτό. Τη δεύτερη χρονιά ίσχυσε ότι έχει ευθύνη και η ομάδα. Ναι. Μάλιστα. Γιατί για τις πράξεις είναι υπεύθυνη η ομάδα και συνυπεύθυνος ο διαιτητής που δεν το σταμάτησε. Ναι. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Η πρώτη συμμετοχή δεν ήταν για ευχάριστο θέμα, αλλά. Τέλος της χρονιάς θα... Όχι. Επειδή ετοιμάζουμε με τον κύριο Πίτση νέα εκπομπή, γιατί οι άλλοι που κάνουμε κάθε Παρασκευή με τον μπάσκετ δεν πήγε και πολύ καλά. Όχι πλάκα, εντάξει. Απλά δεν μπορούσαμε να συντονιστούμε εύκολα. Και με ωραίο τίτλο θα είναι αυτή η εκπομπή, θα το δείτε προσεχώς. Εκεί σε θέλουμε. Για εκεί είσαι, για εκείνη την εκπομπή. Εκτός το άλλο το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, πιστεύω ότι μπορεί να συντονιστείτε πιο εύκολα. Δεν θα λες αυτά και μας κράζουν όλη τη χρονιά.